Αλληλούια, δοξάζουμε τον Κύριό μας, αδελφοί. Η χαρά μας είναι να είμαστε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, μαζί με το λαό του Θεού, αδελφοί. Είτε είμαστε λίγοι, είτε είμαστε πολλοί. Ήμασταν τρία άτομα στο αυτοκίνητο, αλλά ήμασταν χαίροντες, γιατί ήμασταν αδέλφια αγαπημένα. Είμαστε αδέλφια αγαπημένα. Και πρέπει να διατηρηθούμε αδέλφια αγαπημένα μέχρι το τέλος, αδελφοί. Αυτή η αδελφότητα δεν υπάρχει πουθενά μέσα στον κόσμο αυτόν, αδελφοί. Χωρίς υστεροβουλίες, χωρίς δεύτερες σκέψεις, αλλά εν καθαρότητα και εν αληθεία να αγαπάμε όλα τα αδέλφια μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είμαστε μακάριοι, αδελφοί. Αυτό το οποίο ζούμε δεν το ζει πουθενά κανένας άνθρωπος στον κόσμο αυτόν, παρά μόνο μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Κύριος έχει μεγάλη ευλογία να μας χαρίσει. Πολλές φορές λέμε, τι άλλο θα κάνεις, Κύριε. Αδελφοί, ο Κύριος θα μας κάνει να τρίβουμε τα μάτια μας. Αλλά ο Κύριος περιμένει από μας να δει την καρδιά μας, να είμαστε ενωμένοι. Μία καρδιά, μία ψυχή, ένα πνεύμα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί, αδελφοί, ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Δεν ακολουθούμε άνθρωπο και πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι ο μόνος ο οποίος θα μας οδηγήσει ασφαλώς στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι εκείνος ο οποίος, αδελφοί, ό,τι και να γίνει στη ζωή μας, ό,τι και να συμβεί στη ζωή σου, είναι έτοιμος να σε κρατήσει στην αγκαλιά του και να σε σφίξει στην αγκαλιά του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι ο παρηγορών ημάς εν πάση τη θλίψη ημών. Και υπάρχουν πολλές φορές μέσα στη ζωή μας θλίψεις και δοκιμασίες. Αλλά, αδελφοί, ο παρηγορών ημάς είναι ο Κύριος. Είναι το Πνεύμα του Θεού που μας παρηγορεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εμείς καλούμαστε, αδελφοί, να τον εμπιστευτούμε μέσα στη ζωή μας σε κάθε περίσταση. Εν παντή καιρό, ό,τι και να συμβαίνει, ό,τι και αν επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας, η εμπιστοσύνη μας είναι στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Ο Κύριος να ευλογήσει, αδελφοί, σας φέρνω την αγάπη των αδελφών από την Εκκλησία της Κατερίνης. Μια μικρή εκκλησία, δεν είμαστε πολλοί όπως εδώ, αλλά, αδελφοί, αυτό που έχει αξία είναι να είμαστε και να μείνουμε πιστοί. Γίνου πιστός μέχρι θανάτου και θα λάβεις το στέφανο της ζωής. Είναι οι υποσχέσεις του Κυρίου για τον λαό Του, για τα παιδιά Του, για μας, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και είναι χαρά μας, αδελφοί, να είμαστε μέσα στον Άγιο λαό του Θεού, να βλέπουμε τα πρόσωπα των αδελφών και να ξέρουμε, αδελφοί, ότι αυτός που μας αγάπησε, αυτός είναι ο υπερασπιστής μας, αυτός είναι ο σύμβουλός μας, αυτός είναι ο οδηγός μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Το Πνεύμα του Άγιο μιλάει και μιλάει στο Δαβίδ. Ενώ ο Δαβίδ πηγαίνει στον Κύριο, ανοίγει την καρδιά του, εξομολογείται τα σφάλματα, τα λάθη, τις αδυναμίες. Και όταν, αδελφοί, αδειάζει η καρδιά του Δαβίδ, τότε έρχεται το Πνεύμα του Άγιο και τον γεμίζει και πλέον δεν μιλάει ο άνθρωπος, αλλά μιλάει ο Θεός. Και τι λέει, αδελφοί, ο Θεός στον Δαβίδ? Εγώ, λέει, θα σε συμβουλεύω. Εγώ θα σε συνετίζω. Εγώ θα σε οδηγώ. Θέλεις? Θέλουμε, αδελφοί, μέσα στη ζωή μας, στα μονοπάτια της ζωής μας καθημερινά, να μας οδηγεί ο Κύριος με το Λόγο Του και με το Πνεύμα Του το Άγιο. Ο Κύριος λέει, αδελφοί, θα λες Κύριε και θα λέω ιδού εγώ, παιδί μου. Είμαι εδώ δίπλα σου να σε οδηγήσω, να σε κατευθύνω, να σε διδάξω την οδόν στην οποία πρέπει να περπατήσεις. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά πάντοτε, αδελφοί, να είναι η καρδιά μας σε αυτή τη θέση. Ο Δαβίδ πάντοτε έλεγε, Κύριε, δίδαξέ με την οδό, την ευθεία. Το Πνεύμα Σου το αγαθό να με οδηγήσει στην οδό των διαταγμάτων Σου, Κύριε. Δίδαξέ με. Μα δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις, Δαβίδ, εσύ που έχεις τόσο μεγάλες πνευματικές νίκες μέσα στη ζωή σου, που είδες το Θεό δυνατό να σου δίνει νίκες πνευματικές. Και όταν, αδελφοί, η καρδιά μας είναι σε αυτή τη θέση του Δαβίδ, τότε είμαστε εν ασφαλεία. Όταν δεν πρόσεξε ο Δαβίδ και η καρδιά του δεν στάθηκε εκεί που έπρεπε, παγιδεύτηκε. Γιατί, αδελφοί, παγιδευόμαστε από την καρδιά μας πολλές φορές, αλλά και ο διάβολος,
ο οποίος, αδελφοί, ψάχνει να βρει αφορμές, να βρει ευκαιρίες. Γι' αυτό λέει, αδελφοί, ο λόγος του Θεού, μήτε δίδετε τόπο στο διάβολο. Να μην δίνουμε δικαιώματα. Να μην του ανοίγουμε, αδελφοί, κάποιο παράθυρο, μία πόρτα. Αυτός δεν είναι gentleman, δεν είναι ευγενικός, δεν ρωτάει. Αλλά εάν βρει κάποια χαραμάδα, κοιτάει να εισχωρήσει. Να δημιουργήσει προβλήματα. Να κάνει ζημιά. Και με πόσο κόπο, αδελφοί, οικοδομείται το έργο του Θεού μέσα στη ζωή μας. Με πόσο αγώνα, με πόσο κόπο, με πόση αφιέρωση οικοδομείται μία ψυχή, αλλά και ένα έργο, μία εκκλησία. Και όσο δύσκολα οικοδομείται ένα οικοδόμημα, και ωραίο και μεγάλο, τόσο εύκολα μπορεί να γκρεμιστεί, αδελφοί. Γι' αυτό καλούμαστε, αδελφοί, να διαφυλάξουμε. Με τα πάσης φυλάξεως να φυλάξουμε την καρδιά μας και την ψυχή μας. Ιέ μου, λέει, δώσε μου την καρδιά σου. Εάν δώσω την καρδιά μου στον Κύριο, τότε η καρδιά μου θα είναι ασφαλεία. Τότε η καρδιά μου θα φρουρείται, αδελφοί, από το Πνεύμα το Άγιο και από τον Λόγο του Θεού. Αλλά ο Θεός θέλει να του δώσω όλη την καρδιά μου. Και ο Κύριος, αδελφοί, δεν παραβιάζει τη θέλησή μας. Όσο δώσω, τόσο θα μπορέσει ο Κύριος να ενεργήσει στη ζωή μου. Εάν τα δώσουμε όλα στον Χριστό, αδελφοί, θα τα κερδίσουμε όλα. Εάν δώσουμε λίγα, μπορεί να κερδίσουμε λίγα. Αλλά, αδελφοί, εμείς θέλουμε να τα δώσουμε όλα στον Χριστό. Του ανήκουμε. Είμαστε δικοί του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο Κύριος θέλει, αδελφοί, να έχει την πλήρη ελευθερία και τον πλήρη έλεγχο στην καρδιά μου και στην καρδιά σου. Στη ζωή μου και στη ζωή σου. Αλλά, αδελφοί, δεν παραβιάζει ο Κύριος τη θέλησή σου και τη θέλησή μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ξέρετε, το πιο σπουδαίο χαρακτηριστικό της αγάπης είναι η ελευθερία. Όταν αγαπάς κάποιον, τον αφήνεις ελεύθερο και περιμένεις να ανταποκριθεί στην αγάπη σου. Πόσο αξία έχει όταν ένα ζευγάρι είναι μαζί γιατί αγαπάει ο ένας τον άλλον. Δεν γίνεται αναγκαστικά να μείνει με το ζόρι ο ένας με τον άλλον, αλλά τον αγαπάει, την αγαπάει, ανταποκρίνονται στην αγάπη και ενώ είναι ελεύθεροι, θέλουν να είναι μαζί. Αυτή είναι η αδελφή σχέση μας με τον Θεό, με τον Κύριό μας. Μας αγάπησε με αγάπη αιώνια. Ανταποκριθήκαμε στην αγάπη αυτή. Και τώρα εμείς θέλουμε να μείνουμε μαζί με τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί αυτός ο οποίος μας ελευθέρωσε, μας χάρισε σωτηρία και ζωή αιώνια. Αυτός ο οποίος, αδελφοί, μας έβγαλε από το σκοτάδι, από τον θάνατο. Και μας είπε, παιδί μου, τώρα εάν θέλεις, ακολούθησέ με. Και οι μαθητές είπανε, Κύριε, όταν τους είπε ο Κύριος, όταν φύγανε οι άλλοι μαθητές, σκανδαλιστήκανε, ενοχληθήκανε. Λέει, Κύριε, φύγανε, φεύγουνε. Ο Κύριος, αδελφοί, τους είπε, μήπως θέλετε κι εσείς να πάτε μαζί τους. Και ο Πέτρος είπε, Κύριε, πού να πάμε. Εμείς μάθαμε, γνωρίσαμε, ξέρουμε ότι εσύ έχεις λόγους ζωής αιωνίου για μας. Και αλλού λέει, αδελφοί, ο Πέτρος, Κύριε, εμείς πιστέψαμε ότι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν ακολουθούμε, αδελφοί, ανθρώπους, αλλά ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό. Ακολουθούμε το Λόγο του Θεού. Και θέλουμε η καρδιά μας να οδηγείται από το Λόγο του Θεού και να σφραγίζεται, αδελφοί, αυτό με την δύναμη και την ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί, αδελφοί, στην Εκκλησία του Χριστού δεν μιλάει άνθρωπος, δεν θέλουμε να μιλάει άνθρωπος, αλλά θέλουμε να μιλάει το Πνεύμα το Άγιο μέσα από τα σκεύη όλων των αδελφών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όχι ότι πάντοτε το καταφέρνουμε, αλλά λέμε, Κύριε, τι να πω, τι να δώσω, δεν έχω τίποτε να δώσω. Αλλά εσύ, Κύριε, είσαι η πηγή, η ανεξάντλητη. Θέλουμε, Κύριε, εσύ να δίνεις για να οικοδομείται ο λαός. Θέλουμε εσύ να δίνεις για να αυξάνεται ο λαός σου Άγιος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τον ευχαριστούμε γιατί, αδελφοί, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού δεν στερούμεθα ουδενός αγαθού. Έχουμε τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εδωρήθησαν σε εμάς, λέει, οι μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Και τώρα πρέπει να κρατήσουμε το Χριστό. Παύλος λέει, Τιμόθεε, κράτα το Χριστό. Κράτα την αιώνια ζωή. Να κρατήσουμε το Χριστό, αδελφοί. Γιατί έτει ο λίγων και θα έρθει ο ερχόμενος και δεν θα βραδύνει. Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει δια της πίστεως αυτού. Είμαστε σε μια πορεία πίστης, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν βαδίζουμε με αυτά τα οποία βλέπουμε. Αν όλα πάνε καλά,
αλλά βαδίζουμε με πίστη στις υποσχέσεις που μας έχει δώσει ο Κύριος στον αψευδή λόγο Του. Στο λόγο του Θεού, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τώρα καλούμαστε όλοι μας να σκύψουμε στον τέλειο νόμο της ελευθερίας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όταν περπατάμε με το λόγο του Θεού, είμαστε πραγματικά ελεύθεροι. Όταν απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού στη ζωή μας, είμαστε πραγματικά ελεύθεροι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Οι άνθρωποι σήμερα κάνουν αγώνα για την ελευθερία. Αλλά η αληθινή ελευθερία είναι αυτή η ελευθερία που χαρίζει ο Ιησούς Χριστός. Όταν ο Κύριος ήρθε στη ζωή μας και σύντριψε όλα τα δεσμά μας, ήμασταν δέσμοι σε πάθη, σε επιθυμίες, σε αμαρτίες. Και ο Κύριος σύντριψε όλα τα δεσμά, μας ελευθέρωσε και μας έφερε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εμείς, σαν λαός του Θεού, αδελφοί, να διαφυλάξουμε αυτά που ο Θεός μας χάρισε και μας εμπιστεύτηκε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είμαστε όλοι εμπιστευμένοι από τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μέσα στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Το έργο δεν γίνεται από λίγους. Δεν είναι ότι θα εργαστούν οι ποιμένες, οι πρεσβύτεροι, αλλά όλοι μαζί, αδελφοί. Με την ανάλογη ενέργεια ενός εκάστου μέλους, λέει ο Λόγος του Θεού. Άρα η ενέργεια η δική σου, αδελφέ και αδελφοί, είναι πολύτιμη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν γίνεται με λίγους, αλλά όλοι μαζί ενωμένοι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η αγάπη του Θεού να μας εισφίξει έτσι περισσότερο. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Και αυτή η αγάπη, αδελφοί, είναι εκείνη η οποία υπερνικάει όλα τα εμπόδια. Η μεγαλύτερη δύναμη πάνω σε αυτή τη γη είναι η αγάπη του Θεού. Και αν αυτή η αγάπη γεμίσει την καρδιά σου και την καρδιά μου και αγαπήσουμε θέρμος ο ένας τον άλλον, τότε, αδελφοί, ο εχθρός δεν μπορεί να κάνει καμία ζημία. Δεν μπορεί να έχει πρόσβαση μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Γιατί οι καρδιές είναι ενωμένες με την αγάπη του Θεού. Είναι αυτό το τείχος το οποίο ο Κύριος θέλει να οικοδομήσει μέσα στο λαό του Θεού. Ξέρετε, στην Παλιά Διαθήκη υπήρχαν τα τείχη. Έπρεπε να υπάρχει τείχος για ασφάλεια. Στη Νέα Διαθήκη, αδελφοί, το τείχος αυτός είναι οι καρδιές του λαού του Θεού που είναι ενωμένες με την αγάπη του Θεού, με την ειρήνη του Χριστού, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και εμείς καλούμαστε να διαφυλάξουμε την ενότητα της Εκκλησίας, την ανάτητα του λαού του Θεού. Όπου υπάρχει, αδελφοί, ενότητα, εκεί υπάρχει ευλογία και οικοδομή. Πώς λέει, αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο? Ιδού τι καλόν και τι τερπνών να συγκατοικώσει εν ομονία η αδελφή. Γιατί εκεί διόρισε ο Θεός την ευλογία, ευχαριστούμε τον Κύριο, ζωήν έως του αιώνος. Είναι κάποιες αλήθειες, αδελφοί, οι οποίες δεν μπορούμε να τις διαπραγματευτούμε. Δεν μπορούμε να δώσουμε κάποια άλλη εξήγηση. Είναι απλές αλήθειες που όμως, αδελφοί, έχει την δύναμη ο Θεός, εάν τις υπακούσουμε, εάν τις αγαπήσουμε και περπατήσουμε με αυτές τις αλήθειες, να ευλογήσει έτι περισσότερο τον λαό Του και το έργο Του. Και η συνταγή είναι μία. Να περπατήσουμε ενωμένοι και αγαπημένοι με την αγάπη του Θεού. Να μην υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ μας και να αφήσουμε στην άκρη, αδελφοί, οτιδήποτε προσωπικό μπορεί να υπάρχει. Είμαστε άνθρωποι. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε όλα στην καθημερινότητα της ζωής μας, αλλά είμαστε, αδελφοί, ο Άγιος λαός του Θεού. Όχι γιατί εμείς το διαλέξαμε, γιατί αυτός μας εξέλεξε, αδελφοί. Μας κάλεσε με κλίση Άγια. Ανήκουμε στο Χριστό. Είμαστε παιδιά Του, είμαστε λαός Του. Ευχαριστούμε τον Κύριο και ο Κύριος μας κάλεσε για να εξαγγείλουμε τις αρετές του Κυρίου μας. Να φανερώσουμε ποιος είναι αυτός ο οποίος μας έσωσε. Τι έκανε στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σε έναν κόσμο, αδελφοί, που χάνεται χωρίς ελπίδα και χωρίς Χριστό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχουμε μια μεγάλη αποστολή. Η Εκκλησία του Χριστού έλαβε χάρη και αποστολή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν είναι να είμαστε εδώ και να απολαμβάνουμε τη σωτηρία μας, αλλά να πω, Κύριε, ποια είναι η δικιά μου αποστολή. Τι έργο έχεις εσύ για μένα, πώς θέλεις να σε υπηρετήσω. Πώς μπορώ να βοηθήσω στην οικοδομή της Εκκλησίας του Χριστού. Ποια είναι η δικιά μου συμμετοχή στο έργο αυτό. Και ξέρετε, αδελφοί, σε αυτό το έργο που μας κάλεσε ο Κύριος, δεν υπάρχει καμία αποστολή, καμία υπηρεσία, κανένα έργο που να είναι άξιο περιφρόνησης ή καταφρόνησης. Δεν υπάρχει κανένα έργο. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτό το έργο που σου δίνει ο Θεός, δεν σου το δίνει άνθρωπος. Και αν ο Κύριος του λέει, παιδί μου, θέλω να κάνεις αυτό, αυτό είναι το έργο σου, αυτή είναι η αποστολή σου, αυτή είναι η υπηρεσία σου,
Επειδή σου το δίνει ο Κύριος, είναι πολύτιμο και αναντικατάστατο. Μα αν πάω και τρέξω, αν κάνω και εκείνο και το άλλο, αυτό που έχει αξία, αδελφοί, δεν είναι τι θα κάνω εγώ, αλλά τι μου ζήτησε ο Θεός να κάνω. Τι θέλει από σένα, τι θέλει από μένα. Είναι η καρδιά μου διατεθειμένη να υπακούσει σε αυτό που ο Θεός θέλει να κάνω, να τον υπηρετήσω. Πολλά μπορούμε να κάνουμε, αλλά έχει αξία, αδελφοί, για ό,τι κάνουμε να μας έχει αποστείλει ο Κύριος. Για ό,τι προσφέρουμε να είμαστε μέσα στο σχέδιο που ο Θεός έχει για τη ζωή σου και για τη ζωή μου. Αυτό έχει αξία. Το να κάνω ό,τι θέλω, το τέλος, το αποτέλεσμα θα είναι φτωχό. Αλλά όταν κάνουμε όλοι μαζί αυτό που ο Θεός μας έχει εμπιστευτεί, αδελφοί, η επιτυχία και η ευλογία θα είναι τόσο μεγάλη που αν μας την πει ο Θεός σήμερα, δεν θα μπορούμε να την πιστέψουμε. Θα λέμε, πώς έγινε, Κύριε, αυτό? Λέει μου, έγινε γιατί με εμπιστεύτηκες, με υπάκουσες και γιατί περπάτησες ενωμένος με την αγάπη μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και βλέπετε, αδελφοί, μέσα στο Λόγο του Θεού, οι Απόστολοι είχαν μια τέτοια μεγάλη επιτυχία γιατί ήταν ενωμένες οι καρδιές. Ήταν όλοι ένα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τους διώκανε, τους τυπούσανε, τους βάζανε στη φυλακή. Και ό,τι και να γινόταν, αδελφοί, είχαν μια τέτοια καρδιά που ταπεινωνότανε και δεχότανε τη διόρθωση. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βλέπετε, όταν εκεί τους χτυπήσανε για το όνομα του Κυρίου, μαζευτήκανε όλοι μαζί. Και όλοι μαζί προσευχηθήκαν με μία καρδιά και τότε λεϊσίστηκε ο τόπος. Γέμισαν από την παρουσία του Θεού. Και αδελφοί, ο Κύριος, όταν ο λαός έχει μία τέτοια καρδιά, να είναι ενωμένη, να είναι αγαπημένη, να βάζουν στην άκρη όλα τα ανθρώπινα και να βάζουν μπροστά το συμφέρον του λαού του Θεού, του έργου του Θεού, της Εκκλησίας του Χριστού. Τι είναι πιο σημαντικό, αδελφοί, στη ζωή μου? Να πετύχω, να έχω επιτυχίες, να πάω καλά, ή να βλέπω την Εκκλησία του Χριστού να προοδεύει, να αυξάνεται και να γεμίζει με αθάνατες ψυχές? Αδελφοί, πιστεύω δεν θέλουμε τίποτε άλλο. Θέλουμε να δούμε τον Κύριο να ενεργεί, γιατί βρήκε σκεύη, βρήκε καρδιές διατεθειμένες να κάνουν όλο το θέλημα του Θεού. Χωρίς συμβιβασμό, χωρίς προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις. Θέλουμε να δούμε τον Κύριο να κάνει θαυμάσια στην πατρίδα μας, να τον δούμε να γκρεμίζει όλα τα τείχη που έχει υψώσει ο διάβολος. Πολλά τείχη έχουν υψωθεί, αδελφοί. Αλλά, αδελφοί, αν εμείς ενωμένοι και σιωπηλοί, όπως ο λαός Ισραήλ, κάνουμε αυτό που ο Κύριος μας έχει φανερώσει και μας έχει διδάξει. Τι έκανε ο λαός Ισραήλ? Έκανε κύκλους γύρω από την Ιεριχώ. Αλλά όμως ήταν η υπακοή τους σε αυτό που ο Θεός τους είπε. Μα με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον τρόπο, με την υπακοή μας, με την πίστη μας, με την αγάπη μας προς όλα τα αδέλφια, ο Κύριος, αδελφοί, θα έρθει να συμμαρτυρήσει σε αυτό που κάνουμε σαν λαός Θεού. Τιμάμε το Λόγο του Κυρίου με τη ζωή μας και με το περπάτημά μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και, αδελφοί, ο Κύριος είναι πιστός στις υποσχέσεις Του. Πιστός ο υποσχεθής, ώστις και θέλει εκτελέσει. Πότε θα εκτελέσεις, Κύριε? Αδελφοί, εμείς καλούμαστε να διατηρήσουμε την πίστη μας και να περιμένουμε με υπομονή τον Κύριο. Υπάρχει η ώρα του Κυρίου, αδελφοί. Και ο Κύριος στον καιρό αυτού θα δώσει το προσδοκόμενο τέλος. Αλλά μέχρι την ημέρα εκείνη, εμείς, αδελφοί, ας πλατινθούμε. Να πλατινθεί η καρδιά μας. Να αγαπήσουμε θέρμος ο ένας τον άλλον καθαράς καρδίας. Να αγκαλιάσουμε, να καλύψουμε, να σκεπάσουμε, να συγχωρήσουμε. Γιατί, αδελφοί, αυτή είναι η αληθινή αγάπη. Η αγάπη που συγχωρεί, ξεχνάει. Δεν κρατάει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και θέλουμε, αδελφοί, να δούμε όλα τα αδέλφια μας ευλογημένα. Όχι με αυτούς οι οποίους ταιριάζω, αλλά και αυτούς οι οποίοι μπορεί να με λυπήσανε, να με αδικήσανε, να σε πληγώσανε. Θέλουμε όλοι οι αδελφοί να είναι ευλογημένοι κάτω από την παρουσία του Θεού, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, αδελφοί. Δεν θέλουμε καμία ψυχή να αγαθεί. Κανένας να μην φύγει, αλλά όλοι μαζί ενωμένοι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βλέπετε, ο Ιωσήφ είπε, καθώς πηγαίνετε τώρα, καθοδόν μη συγχυστείτε, μη χάσετε την ειρήνη σας, αλλά να είστε ενωμένοι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και, αδελφοί, το έργο του Θεού θα έχει ωραία αποτελέσματα και θα υπάρχει πλήρης επιτυχία
όταν εμείς κρατήσουμε αυτές τις αλήθειες που μας φανερώνει ο Θεός στο Λόγο Του. Θα κάνουμε το μέρος μας, θα κάνουμε το λίγο και αδελφοί ο Κύριος θα κάνει εκείνα που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογεί.